Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στην εκπομπή μας. Καλωσορίζουμε τον Κώστα Σακά. Καλησπέρα, κύριε Σακά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και στον Πανικό Κωνσταντίνο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πανικό. Γκρακινιόλ, το τέλος του παιχνιδιού. Ναι, όντως, ένα παιχνίδι που όλοι το ρεζουμέ ήταν στα τελευταία 10 λεπτά. Ναι. Από το 80 και μετά. Εντάξει, ήταν το δεύτερο μήκρο ήταν καλύτερο πάντως από το πρώτο, νομίζω. Εντάξει, ήταν ένα, μπορώ να πω, ένα παιχνίδι ντέρπι, πραγματικά. Mm-hmm. Το ΑΠΟΕΛ ήταν καλύτερο, μπήκε πιο πολλές φορές στο αμυντικό έναν τρίτο του Ολυμπιακού, αρκετές φορές, όμως κάτι έλειπε εκεί, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει τον γκολ. Ο Ολυμπιακός νομίζω έκλεισε πολύ καλά, αυτό ήταν το πλάνο του, να κλείσει πολύ καλά αμυντικά και να προσπαθήσει να πάρει το παιχνίδι μέσα από μια στατική φάση, μια ατομική ενέργεια, μια αντεπίθεση, όπως και... Συνήθως το παιχνίδι του είναι να κλέψει, να φύγει. Να, πάμε. Να ρωτήσω, κύριε Σακά, είναι επιτυχία για τον Ολυμπιακό η ισοπαλία, είναι αποτυχία για το ΑΠΟΕΛ η ισοπαλία, ή είναι στη μέση, να το μοιράσουμε το καρπούζι, να πούμε ότι και οι δύο παίρνουν από ένα βαθμό? Εγώ νομίζω ότι είναι αποτυχία για το ΑΠΟΕΛ. Αποτυχία για το ΑΠΟΕΛ. Θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι που... Το ΑΠΟΕΛ έπρεπε να κερδίσει. Θεωρώ ότι με αυτήν, αν το πετύχαινε, θα μπορούσε με ένα σερί να είναι πιο κοντά στο να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Mm-hmm. Τώρα μένει πίσω και θα πρέπει να προσπαθήσει ακόμη περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια. Κωστά, εδώ και μία εβδομάδα είσαι χωρίς ομάδα. Ναι, όντως. Γιατί όμως? Νομίζω η ερώτηση σας έπρεπε να πάει σε κάποιον άλλο. Εντάξει. Νομίζω ότι... Αρκετά. Θυμάμαι, ήταν νομίζω μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ, ισοπαλία. Ναι. Είχαν γίνει δηλώσεις από τον πρόεδρο της Δόξα, τον κύριο Χρυσοδούλο, ότι από τη στιγμή που η ομάδα είναι καλή, δεν υπάρχει λόγος, γιατί είχε τεθεί θέμα ερώτηση για προπονητή, δεν υπάρχει λόγος να διώξω τον προπονητή. Μετά από δύο εβδομάδες όμως. Εντάξει, ήταν διαφορετικό. Ήταν μια επιλογή του καθαρά του Προέδρου, σεβαστή. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Εντάξει, σίγουρα μας παρεξένεψε, γιατί ήταν τρία παιχνίδια τα οποία πήραμε 4 βαθμούς με ΑΕΛ, ΠΑΕΚ και ΑΕΚ. Ναι, αλλά βλέπουμε μεγάλες ομάδες να μην μπορούν να πάρουν περισσότερους. Ακριβώς. Εντάξει. Είναι μια δύσκολη περίοδος για μένα τώρα. Σίγουρα έχουμε δώσει πάρα πολλές δυνάμεις. Έχω δώσει πάρα πολλές δυνάμεις εκεί. Όμως εντάξει. Ο πρόεδρος αποφάσισε. Να σε ρωτήσω κάτι. Το σεβόμαστε. Πάμε παρακάτω. Να σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Και την προηγούμενη φορά που είχες φύγει από την Δόξα, πάλι είχες ευθυνδιαστεί. Σωστά. Ναι, όντως. Εάν σου πούνε τρίτη φορά να πας στη Δόξα, πας? Εξαρτάται. Πότε θα μου πούν και πώς θα είναι η κατάσταση. Να σου το δικαιολογήσω, γιατί ο πρόεδρος της Δόξας, ο Κώστας Χρυστοδούλου, είπε μετά που ανακοίνωσε ουσιαστικά την λύση της συνεργασίας, ότι με τον Κώστα τον Σακά είμαστε φίλοι και θα ξαναδουλέψει στην Δόξα ο Κώστας. Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον πρόεδρο. Ναι, εννοείται. Ήταν μια απόφαση. Ρωτώ όμως, θα ξαναπήγαινε στη Δόξα? Σας λέω από τώρα ότι θα εξετάσω την περίοδο και πώς θα είναι η ομάδα και αναλόγως θα πράξω. Διατηρώ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο και με την ομάδα. Πιστεύω ότι κάποιες φορές οι παράγοντες πρέπει να είναι λίγο πιο συγκρατημένοι. Να μην παίρνουν... Εγώ δεν το θεωρώ εύκολο. Εντάξει. Πρέπει να αλλάξει. Είναι διακόπτες και πρέπει να γυρίσει. Αλλιώς δεν. Μανικό, με 12 ομάδες, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση ομάδες όπως είναι η Άχνα, η Δόξα, ακόμη και ο Ολυμπιακός, να μην βρεθούν σε δύσκολες περιόδους? Όχι, προφανώς. Άρα ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ομάδες, το πρωτάθλημα. Πάλι θα ήταν δύσκολο. Επειδή ακριβώς γνωρίζουμε το πρωτάθλημα και ξέρουμε τις δυνατότητες της κάθε ομάδας και ξέρουμε πόσο καλά μπορεί να παίξει ή όχι, κανονικά κρατάς ένα προπονητή 5 χρόνια. Και του δίνεις όχι χρόνο. 5 μήνες. Εγώ λέω ότι αν κάναμε. Είναι στο άλλο άκρο. Αν κάναμε καλό παιχνίδι με την ΑΕΚ και κερδίζαμε, λέω εγώ τώρα, θα είμαστε στην πεντάδα και θα λέγαμε μιλούσαμε για άλλα πράγματα. Mm-hmm.
Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό το θέμα, αν μπορείς να μας απαντήσεις. Στην περίπτωση της ΑΕΛ, ήταν θέμα Κέρκες? Το πρόβλημα είναι ο Κέρκες? Όχι. Γιατί αλλάζει προπονητής τότε? Μα αλλάζει προπονητής εκεί στην ΑΕΛ γιατί το διάλεξε ο ίδιος, παραιτήθηκε ουσιαστικά. Μπορεί ως διοίκηση να τον κρατήσεις? Τον κράτησε την προηγούμενη. Υπάρχουν στιγμές κατά τη διάρκεια αυτού του πρωταθλήματος ή και των επόμενων πρωταθλήματων που θα είναι οι ομάδες κάτω από μεγάλη πίεση. Εκεί είναι όλοι μαζί πρέπει να, Κωστά, να αποφασίσουν. Αισθάνθηκες δηλαδή, την πίεση στη Δόξα? Για να είμαι ειλικρινής, όχι και τόσο. Όχι και τόσο. Πλάγει και ο άνθρωπος. Όχι και τόσο. Η Δόξα αύριο μπορεί να κερδίσει? Ναι, μπορεί. Ναι, μπορεί. Να θυμίσουμε ότι παίζει με την Ανόρθωση. Ανόρθωση Δόξα. Ναι, Ανόρθωση Δόξα. Εντάξει, νομίζω ότι θυμάστε, κερδίσαμε την Ανόρθωση ξανά. Και φέτος και πέρσι. Και πέρσι, ναι. Σίγουρα είναι εκτός έδρας. Είναι ένα δύσκολο γήπεδο και θεωρώ ότι η Ανόρθωση είναι από τις ομάδες που διαθέτουν πάρα πολύ καλό ρόστερ και πολύ καλή ομάδα. Σε καλές μέρες, που το έχουμε δει στην Ανόρθωση, σε καλές μέρες και πρόσφατα, μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε. Λοιπόν, άρα, να ξεκαθαρίσω, φίλε, ότι ναι, πραγματικά ήταν για μένα έκπληξη, όμως σέβομαι την απόφαση του Προέδρου, είναι φίλος μου, κάνει πολλή δουλειά στη Δόξα, πρέπει να το λέμε αυτό. Αν δεν ήταν ο Κώστας ο Χριστοδούλου, η Δόξα δεν θα ήταν εκεί. Το πιστεύω 100%. Υπάρχουν κάποια σωματεία που κρέμονται από τους πρόεδρους. Κράτησε τη Δόξα εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατιέται στην πρώτη κατηγορία και δεν είναι κάτι εύκολο με 20-25 φιλάθλους. Καθόλου. Και να πω και κάτι άλλο, έκανε γήπεδο. Ναι, σωστό. Έκανε οίκημα καινούργιο. Έχει πολλή οργάνωση η ομάδα. Και αξίζουν συγχαρητήρια.